Ο Υπουργός Παιδείας, Συγκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, είναι στη Δυτική Μακεδονία. Χτες επισκέφθηκε την Κοζάνη, είχε συνάντηση και στην περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αργά το βράδυ βρέθηκε στη Φλόρνα, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κ. Γιαννάκη. Σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στη Φλόρνα, αλλά και το Αμίντο. Όπως σας έχουμε ανακοινώσει, θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, στην εκπομπή στο Παλμό της Μέρας. Να τον καλωσορίσουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πυρακάκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την ομιλία σήμερα στο ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, είναι χαρά μου που θα μιλήσουμε. Καταρχήν, καλώς μας ήρθατε. Χτες είχατε την επίσκεψη στην περιφέρεια αλλά και το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο μας, ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, διαθέτει ένα πολύ όμορφο κάμπους. Ένα πανεπιστήμιο που είναι πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή μας, οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ξέρετε, δεν το βλέπουμε μόνο έτσι εδώ. Το έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα το πανεπιστήμιο, το έχουμε αγκαλιάσει ως κοινωνία. Ένα πανεπιστήμιο που έχει και ένα διαφορετικό ρόλο, εθνικό ρόλο, θα λέγαμε, στην περιοχή. Συμφωνώ απολύτως με την καταγραφή που κάνατε. Καταρχήν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι το κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα διαμάντι. Για μένα είναι ίσως το μορφότερο τέτοιο κάμπους, η μορφότερη τέτοια πανεπιστημιούπολη που έχουμε στη χώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό εγκαινιάστηκε για τον Πρωθυπουργό κατά το παρελθόν. Και είναι δεδομένο ότι θέλουμε να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Να πω ότι έχει ανάπτυξη, το βλέπει κανείς αυτό στον αριθμό, στην αύξηση του αριθμού των πρωτοετών τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει περαιτέρω στήριξη. Χθες μας παρουσίασε ο Πρίτανης και η ομάδα του ένα πλήρες αναπτυξιακό πλάνο που έχει να κάνει και με τις νέες φοιτητικές εστίες. Έχει να κάνει με αποφάσεις που είχαν ληφθεί με την προηγούμενη ιδιότητά μου, όταν ήμουν στο ψηφιακή διακυβέρνηση, για χωροθέτηση data center στο Πανεπιστήμιο. Και με πολλά άλλα πράγματα. Θέλω να σταθώ, πριν πάμε στο ρόλο του στην περιοχή, στο εξής. Πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύουμε πάρα πολύ στην έννοια της διεθνοποίησης. Το μέλλον της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να ανοιχτεί στον κόσμο, για να μπορέσουμε να φέρουμε και πολλούς ξένους φοιτητές. Εδώ βέβαια ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, αλλά άμα δείτε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Πριν από, θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής, που άκουγα για τα ιταλικά πανεπιστήμια. Δεν ήταν και τόσο διεθνοποιημένα και βλέπει κανείς τι έχει καταφέρει να κάνει η Ιταλία μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια της, μέσα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, έχει αναπτυχθεί. Και άλλες χώρες, την Κύπρο να πάρετε μόνο, πώς μέσα σε 20 χρόνια έγινε ένα μικρό περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να τη χάσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές, έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε καλή ώρα, ειδικά εδώ με την τοποθεσία που έχει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να φέρει φοιτητές από όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να στηριχθεί στοχευμένα. Και αυτό είναι το οποίο θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια και μέσα από προγράμματα. Θα σας αναφέρω ένα. Υπάρχει το πρόγραμμα της διεθνοποίησης. Είναι 62 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε καλέσει όλα τα δημόσια πανεπιστήμια να μας φέρουν προτάσεις για κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτό τώρα πολύ σύντομα θα το έχουμε στα χέρια μας. Εγώ αναμένω να δω στο τέλος πάνω από 50-60 προτάσεις τις οποίες θα χρηματοδοτήσουμε, στις οποίες υπάρχουν και κορυφαία ονόματα πανεπιστημίων. Και είναι ωραίες αυτές οι συμπράξεις. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο για το ρόλο που παίζει το Πανεπιστήμιο στην περιοχή και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί είδα και τον Περιφερειάρχη, κάναμε μια σύσκεψη στην περιφέρεια. Ναι. Η λογική ένα πανεπιστήμιο, μια περιφέρεια όπως έχει θεμελιωθεί εδώ, με την στήριξη, την αμοιβαία που δίνεται από την περιφέρεια στο πανεπιστήμιο και από το πανεπιστήμιο στην περιφέρεια, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Έχει εθνικό πρόσημο. Η περιφέρεια μπορεί και να στηρίζει πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, εγώ έχω κατά νου πολύ σε αυτή τη συζήτηση, ποιο είναι, να μπορείς να χρηματοδοτείς επιχειρήσεις που είναι αποτέλεσμα της έρευνας που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Ερευνητικές ομάδες, τεχνολογικά πάρκα, τεχνοβλαστούς. Και βλέπουμε ήδη χθες μου παρουσίασαν οι συνεργάτες του Πρίτανη και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου κάποιες από αυτές τις ιδέες. Και εγώ θα σας αναφέρω πάλι μία, γιατί έχεις να κρατάμε ένα μήνυμα. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει καταφέρει και έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως. Δηλαδή, για τους φοιτητές του, η εμπειρία είναι της αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι μια αμοιβώς ψηφιακή εμπειρία. Θα σας πω ότι αυτό δεν το έχουν κατακτήσει όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μας, ακόμα και μεγάλα ονόματα. Και δεν το έχουν κατακτήσει και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας κάθετα, στην εσωτερική τους γραφειοκρατία εννοώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε χτες αποφασίσαμε να ζητήσουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σαν Υπουργείο Παιδείας, ό,τι αφορά τις υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουμε, τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, να μπορέσουμε να αντλήσουμε τεχνογνωσία και αυτές τις εξαιρετικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί, για να τις δώσουμε και σε άλλα πανεπιστήμια και να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς εσωτερικά. Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει τώρα για να στηριχθούν τα υφιστάμενα
τμήματα που έχει το Πανεπιστήμιό μας και τι μπορεί να γίνει ώστε να δημιουργηθούν και νέα προγράμματα σπουδών. Καταρχήν, εγώ να πω ότι εμείς θα στηρίξουμε νέα προγράμματα σπουδών. Το προβλέπει και ο νόμος, ο 49-57 του 22. Η μετατόπιση πρέπει να γίνει σε έναν βαθμό από μια παραδοσιακή σκέψη, ένα τμήμα, ένα πρόγραμμα σπουδών, στο να μπορεί ένα τμήμα να παρέχει περισσότερα προγράμματα σπουδών. Και έναν τόπο που τον ενδιαφέρει να έχει φοιτητές, αυτό που τον νοιάζει βασικά είναι τα προγράμματα σπουδών. Γιατί κάθε πρόγραμμα σπουδών θα έχει και διαφορετικό κωδικό στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε θα μπορείς να φέρεις φοιτητές και σε άλλους τομείς που θα υποστηριχθούν όμως από το ίδιο τμήμα. Να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή το κέντρο βάρους δεν είναι πάντα το τμήμα. Ένα τμήμα μπορεί να παρέχει πολλαπλά προγράμματα σπουδών εφόσον έχει τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Άρα ένα κομμάτι για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό είναι η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή να μπορέσει ένα πανεπιστήμιο να πάρει και άλλους καθηγητές. Και αυτό η μία του διάσταση. Είναι οι μόνιμοι διορισμοί μελών ΔΕΠ. Εγώ εδώ απλώς το αναφέρω ότι φέτος θα έχουμε 1.000 διορισμούς στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όπως είχαμε 10.000 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύ μεγάλος αριθμός. Φέτος θα έχουμε αντιστοίχως 1.000 διορισμούς μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Αυτό ήταν αίτημα της Συνόδου των Πρετάνεων. Το οποίο, αν δείτε τα προηγούμενα χρόνια πόσα άτομα αθεριστικά διορίζαμε στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, ήταν αρκετά χαμηλότερος. Φέτος πιάνουμε τον αριθμό 1.000. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πανεπιστήμια θα κερδίσουν. Από αυτό και με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να υποστηριχθούν και περισσότερα προγράμματα. Υπάρχουν βέβαια, γιατί είπα ότι δεν είναι μόνο αυτό, και άλλες ευελιξίες. Να μπορείς δηλαδή να πάρεις καθηγητές αξιοποιώντας τους πόρους των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, όχι με την μόνιμη σχέση ενός καθηγητή, αλλά μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου ή με επώνυμες έδρες και με άλλους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε προγράμματα ή για να μπορέσουμε να φέρουμε και φοιτητές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να τονίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει αύξηση στους προτετήτους φοιτητές τα τελευταία χρόνια και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο και η επένδυση σε υποδομές και η επένδυση στα προγράμματα. Αν δείτε, για παράδειγμα, την ερευνητική δραστηριότητα των καθηγητών, τα papers που παράγονται κτλ., υπάρχει σημαντική βελτίωση σε όλες τις καμπύλες. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό, για να κλείσω με αυτό τη μακρά απάντηση που στην ερώτησή σας, είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο με έναν τρόπο φιλόδοξο να μπορεί να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που εμείς του δίνουμε ως πολιτεία για να βελτιώνει διαρκώς τον εαυτό του. Και αυτό το πανεπιστήμιο το κάνει. Είναι γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και να έρθουν νέοι φοιτητές, να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο νέοι σε όλη την Ελλάδα. Επειδή μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα για το θέμα των φοιτητικών εστιών, υπάρχει πάγιο έτοιμο στην περιοχή για την αύξησή τους, όπως υπάρχει και ένα άλλο πάγιο έτοιμα για την δωρεάν μεταφορά των φοιτητών, ιδιαίτερα στην Φλόρνα, μια και το Πανεπιστήμιο είναι εκτός της πόλης. Εδώ βέβαια φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με άλλο υπουργείο. Ακριβώς είναι όπως το λέτε, το συζητήσαμε χθες, μου το έθιξε ο Δήμαρχος αυτό χθες. Προφανώς και το Πανεπιστήμιο υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση. Αλλά το συζήτησα εκτενώς και με τον Δήμαρχο. Είναι κάτι που αφορά άλλο Υπουργείο, αλλά τώρα ξέρετε, και ο κόσμος που μας ακούει δεν συμπαθεί πολύ να ακούει ένα Υπουργείο να λέει ότι είναι δουλειά άλλου Υπουργείου, γιατί πολύ απλά ο κόσμος λέει συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Λοιπόν, οπότε σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι το αίτημα το κρατάω. Το έχω ήδη μεταφέρει σε άλλες υπηρεσίες του κράτους και στους συναδέλφους μου, για να δούμε τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εστίες απλώς. Να πω ότι εδώ παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες υπό την εξής έννοια. Γενικά η Ελλάδα δεν έχει πάει καλά στο θέμα φοιτητικές εστίες. Δηλαδή, αν δει κανείς τι έχουν κάνει άλλες χώρες στις φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων τους, θα εντυπωσιαστεί. Βέβαια, όχι πάντα με τους ίδιους προνομιακούς όρους. Με νίκια τα οποία είναι πολύ πιο ψηλά σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως φοιτητική εστία, έτσι, στο εξωτερικό. Το γνωρίζουν όσοι μας ακούν και που έχουν σπουδάσει παιδιά στο εξωτερικό ή έχουν σπουδάσει οι ίδιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πλάνο διπλασιασμού του διαθέσιμου αριθμού κλινών. Δηλαδή, αν αθροίσουμε τις σημερινές κλίνες στις φοιτητικές εστίες, όχι μόνο τις αμοιγείς φοιτητικές εστίες και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, όλα είναι 10.000 κλίνες σήμερα. Το πλάνο που έχουμε φτιάξει οδηγεί στις 20.000 κλίνες. Και αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη τετραετία, ανάλογα με το πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των εστιών. Υπάρχει στο πλάνο προφανώς του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός που έχουμε δρομολογήσει. Σίγουρα δεν καλύπτει και όλη την ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και προγράμματα επιδότησης θετικής στέγης, τα οποία γνωρίζετε. Ανάλογα με το εισόδημα, με πιο προνομιακούς όρους συγκατοίκηση, για να μπορέσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια να νοικιάσει ένα σπίτι.
Ξαναλέω όμως ότι αυτό είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα. Πρέπει τα επόμενα χρόνια γενικά, αν θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευση, που για τον Πρωθυπουργό, για εμένα ως αρμόδιο υπουργό παιδεία, αυτό είναι ο στόχο. Ναι. Πρέπει σίγουρα να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στο πώς θα ανοίξουμε τα πανεπιστήμια μας στον κόσμο του εξωτερικού, αυτό που σας είπα πριν. Αυτό απαιτεί και σύγχρονες εστίες. Άρα αυτή είναι μια πρώτη κίνηση, ο διπλασιασμός. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες μεταγενέστερες. Κάθε φορά που θα υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι, είτε μέσω ΔΕΤ, όπως έγινε τώρα, με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε με άλλους μηχανισμούς, να είστε βέβαιος ότι θα το δρομολογήσουμε. Να έρθω τώρα στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να πω βέβαια ότι με το που ανακοινώσαμε ότι θα είστε στην εκπομπή μας, μας δώσαν δεκάδες ερωτήσεις στους ακροατές μας. Είναι η χρονιά του σχολείου, μας έχετε πει. Βεβαίως, και αυτό έχει διαφανεί ήδη από 12 πρωτοβουλίες που έγιναν το Σεπτέμβριο. Μπορεί να γίνει 11 συν 1. Ξεκινήσαμε με 11, αλλά η συν 1 είχε να κάνει με το κτηριακό πρόγραμμα το οποίο. Είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Εγώ απλώς θα αναφέρω στις πρώτες 11 για να μην τις αναφέρουμε όλες. Θα σταχυολογήσω ότι ήδη έχετε δει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Υπάρχει νέος κανονισμός λειτουργίας στα σχολεία. Ο οποίος είχε καιρό να αλλάξει, έτσι, ήταν πάρα πολλά χρόνια ο ίδιος. Ακριβώς, ήταν πάρα πολλά χρόνια ο ίδιος. Ήταν ένα αίτημα το οποίο θέλω να πω μου ερχόταν από το σύνολο της κοινότητας δασκάλων και καθηγητών. Γυρνώντας τη χώρα πέρυσι τα σχολεία μας και μιλώντας με δασκάλους και καθηγητές, υπήρχε μια κοινή συνισταμένη ότι χρειάζονται εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα μέσα στη σχολική μονάδα. Ότι υπήρχαν θεσμικές αστοχίες του παρελθόντος που δεν είχαν λυθεί ακόμη. Συνεπώς αυτό δρομολογήσαμε να το λύσουμε, δίνοντας εργαλεία στους καθηγητές μας και στους δασκάλους μας, αυτά τα οποία οι ίδιοι ζητούσαν. Αλλά από εκεί και πέρα προσθέσαμε και την κατάργηση ουσιαστικά της χρήσης των κινητών τηλεφώνων μέσα στη σχολική μονάδα. Να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί σίγουρα θα ξέρετε περισσότερα από εμάς, λειτουργεί. Όλη αυτή η νομοθεσία που έχετε, γιατί είδαμε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα που να έχουμε κάποιες ποινές, λειτουργεί τελικά? Αυτό που λέτε ότι είδαμε στην Ελλάδα να έχουμε ποινές, εγώ θα σας έλεγα συνέπειες, ναι. Είναι η απόδειξη της λειτουργίας. Ακριβώς επειδή λειτουργεί, υπάρχει αυτό. Και αυτή είναι και η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί θεωρήθηκε ότι τώρα για πρώτη φορά ισχύει αυτή η απαγόρευση της εμφανούς κατοχής και χρήσης, όπως λέει ο κανονισμός. Γιατί πολύ απλά στο παρελθόν, με όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, υπήρχε μια εγκύκλιος η οποία έβγαινε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, που έλεγε απαγορεύονται τα κινητά σχολείο. Αυτή γενικώς. Και δεν εφαρμοζόταν βέβαια, έτσι. Ναι, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας. Εφαρμόστηκε σε κάποια σχολεία από κάποιους διευθυντές και καθηγητές και δασκάλους. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί δεν υπήρχαν συνέπειες. Εκεί κύκλος έλεγε απαγορεύεται, αλλά δεν έλεγε τι θα συμβεί αν παραβιαστεί αυτό το απαγορεύεται. Οπότε μέσα στο νέο κανονισμό λειτουργίας εντάχθηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεπειών. Και ακριβώς επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο επί της ουσίας η ίδια η σχολική κοινότητα το ζητούσε, ναι. Ακριβώς και γι' αυτό είναι που εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται σε θεαματικό βαθμό, οφείλω να σας πω, και έτσι είχε αποτυπωθεί και στα μέσα ενημέρωσης, αν δείτε, ακριβώς με αυτούς τους όρους. Και θέλω να προσθέσω δύο παραμέτρους σε αυτό. Η μία είναι το ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση που είδα, το 86% των Ελλήνων και των Ελληνίδων λένε ότι είναι υπέρ αυτής της κίνησης. Εγώ θα σας πω ότι είμαι κάποιος που αγαπάει πολύ τεχνολογία, σπούδασα πληροφορική, η βασική μου επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της τεχνολογίας είναι. Παρόλα αυτά όμως όλη η έρευνα, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που έχω διαβάσει, έτυχε να διαβάσουμε ένα κοινό βιβλίο με τον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι που μιλούσε για την επίδραση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στα παιδιά σε συγκεκριμένες ηλικίες και ειδικά των κοινωνικών μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ προφανές ότι αυτή η επίδραση είναι αρνητική. Και είναι πολύ προφανές ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν φτάνει αυτό που έχουμε κάνει στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς τους μεγαλύτερους, κύριε Υπουργέ. Και εμείς πολλές φορές μπαίνοντας στα κοινωνικά δίκτυα, όταν κλείνουμε το κινητό μας μετά, αισθανόμαστε κάπως. Έχουμε ένα βάρος. Ακριβώς. Αυτό το οποίο περιγράφεται πολύ ωραία είναι η αίσθηση ότι μετά δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς. Μία έρευνα της UNESCO που βγήκε πρόσφατα έλεγε ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίζει με το κινητό του μέσα στην τάξη για να επανέλθει στο μάθημα μπορεί να του πάρει 20 λεπτά, μπορεί να του πάρει και τον χρόνο. Αυτό από μόνο του κάτι δείχνει την αδυναμία συγκέντρωσης. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κοινωνικά μέσα είναι σε συσχέτιση με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας για να μπορούμε να, εγώ δεν θα πω αναγκαστικά να εθιζόμαστε, αλλά σχεδόν αυτό. Να είμαστε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες στη χρήση τους, πάνω από στο πλαίσιο της χρήσης τους. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο έρχεται σε κόντρα με αυτό το οποίο πρέπει να είναι το σχολείο. Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων,
να μπορείς να συγκεντρώνεσαι, να μαθαίνεις να αναπτύσσεις ενδιαφέροντα, να αγαπάς συγκεκριμένα αντικείμενα. Και γιατί... ο σεβασμός, θα έλεγα εγώ, κύριε Υπουργέ. Ο σεβασμός. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Ο σεβασμός και η διάσταση που βάζετε, το καταλαβαίνει αυτό κάθε γονιός, εγώ θα πω καταρχήν. Ότι η αγάπη περιλαμβάνει και την έννοια των ορίων. Ειδικά, αν αγαπάς ένα παιδί, ξέρεις ότι πρέπει να μπουν και όρια για να μπορέσει να το βοηθήσει να τραφεί καλύτερα. Και από αυτήν την έννοια, ακριβώς γι' αυτό σχεδόν όλοι. Ζητούσαν αυτόν τον νέο κανονισμό λειτουργίας στα σχολεία. Και ακριβώς και γι' αυτό αισθάνομαι πολύ καλά με την εφαρμογή του αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα είμαστε από πάνω για να δούμε και τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έτσι δεν υπάρχει. Η αρχή έγινε όλα λοιπόν. Αυτά τα πράγματα κανείς δεν διεκδικεί την απόλυτη τελειότητα. Διεκδικεί το να κάνει κάτι παραγωγικό και χρήσιμο και να το βελτιώνει διαρκώς. Η αρχή έγινε όμως, κύριε Υπουργέ. Να θυμίσουμε στους ακροτές μας ότι έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευάτων και Αθλητισμού, τον κύριο Κυριάκο Πυριακάκη. Στην περιοχή μας είναι μια περιοχή με πολλές τοπικές κοινότητες μακριά από το κέντρο, από την πρωτεύουσα του νομού, αλλά και τις έδρες των Δήμων και αντίστοιχα τα κεντρικά σχολεία. Είδαμε να λειτουργεί στην Γάβδο η αυτόνομη τάξη. Πώς μπορεί να λειτουργήσει εδώ στην περιοχή μας κάτι αντίστοιχο και τι γίνεται με το ψηφιακό φροντιστήριο που, από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, βοηθά ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι έξω από τις μεγάλες πόλεις, ζουν σε μικρές τοπικές κοινότητες. Εγώ παροτρύνω καταρχήν για το ψηφιακό συντηροφροντιστήριο. Γονείς, παιδιά που μας ακούν ενδεχομένως, αλλά κατά βάση γονείς, γιατί είναι ώρα σχολείου, να μάθουν ότι το κομμάτι που αφορά το ψηφιακό φροντιστήριο μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τι εννοώ? Είναι ζωντανή μετάδοση και ζωντανό μάθημα σε όλα τα μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί να επιλέξει το μάθημα που θέλει. Όποιο θέλει. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ωράριο το απόγευμα? Ανακοινώνεται κάθε μέρα το ωράριο και το εβδομαδιαίο ωράριο. Μπορεί κανείς να μπει στο digitalschool.gov.gr και να δει όλα τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικώς με δικούς μας καθηγητές από το Υπουργείο Παιδείας σε ζωντανή μετάδοση καθημερινά. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ακριβώς για τις πρόσθετες περιοχές, όπως σας έλεγα, ανάμεσα σε άλλα σίγουρα. Σίγουρα έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Ένα από τα μηνύματα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, οφείλω να σας πω, είναι από άτομα με αναπηρία. Το ψηφιακό φροντιστήριο παρέχεται, έχει νοηματική ζωντανά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κάτι την έννοια του φροντιστηρίου με αυτόν τον τρόπο. Το ψηφιακό φροντιστήριο τα ενδυναμώνει τους, δεν είναι εργαλείο που περιλαμβάνει και την έννοια του πώς το κράτος πρέπει γενικά να λειτουργεί για κάθε πολίτη. Οπότε θα σας έλεγα ότι είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είναι δωρεάν, είναι δημόσια προσβάσιμο. Μπορεί κανείς να μπει και να δει κάθε μέρα όλα τα μαθήματα και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο που το κάναμε μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Να ρωτήσω, αυτά μένουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ, αυτά μένουν στο διαδίκτυο? Μπορεί κατά επανάληψη κάποιος να τα δει? Τι είναι το ψηφιακό φροντιστήριο ουσιαστικά? Για την τρίτη ηλικία θα είναι ζωντανό και μετά θα μένουν τα βίντεο στο διαδίκτυο. Για όλες τις άλλες τάξεις μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο θα ψηφιοποιήσουμε το σύνολο του περιεχομένου και θα υπάρχουν βίντεο τα οποία θα μπορεί να δει κάθε μαθητής, κάθε δάσκαλος, κάθε καθηγητής, για να τα χρησιμοποιήσει στη μάθηση, στη διδασκαλία. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε ψηφιακό υλικό αποτυπώνοντας ότι γίνεται σε ένα μάθημα. Και φροντιστηριακού τύπου θα πω, αλλά και ευρύτερα όλο το μάθημα του σχολείου, όπως γίνεται σε πολλά μαθήματα, θα είναι διαθέσιμο online δωρεάν. Να το δημοσίως. Πω απλά, ένα δεύτερο σχολείο θα είναι. Δεν θα το πω, θα πω ότι θα είναι το υλικό του σχολείου με έναν άλλο τρόπο, γιατί το σχολείο περιλαμβάνει τη φυσική επαφή και αν δείτε και στη συζήτηση που κάνουμε για τη Γάβδο, υπήρχε μια κουβέντα που αφορούσε να κάνουμε ένα πλήρως ψηφιακό σχολείο στη Γάβδο. Θα προσέξετε ότι δεν κάναμε αυτό. Δημιουργήσαμε τις λεγόμενες αυτόνομες τάξεις, δηλαδή Γάβδος, Δράος, παράρτημα άλλου σχολείου και υπάρχουν ουσιαστικά εκεί καθηγητές. Όχι τόσοι ώστε να πεις ότι ιδρύω ένα κανονικό σχολείο με 10 καθηγητές, 12. Υπάρχουν 2-3 καθηγητές οι οποίοι επικουρούνται από ψηφιακά μαθήματα από το άλλο σχολείο, αλλά είναι εκεί με φυσική παρουσία για να βοηθήσουν τα παιδιά, για να βοηθήσουν τους μαθητές. Και νομίζω ότι αυτή η υβριδική μορφή διδασκαλίας είναι ιδανική για περιοχές οι οποίες είναι και δυσπρόσιτες και έχουν και αυτό το εθνικό πρόσημο, αυτό το εθνικό ενδιαφέρον. Έχουμε πει ότι αυτό θα το κάνουμε και στους αρχείους του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση είμαστε απολύτως ανοιχτοί. Αν μια τοπική κοινότητα σε συνεργασία με την εκάστοτε διεύθυνση εκπαίδευσης προτεραιοποιήσει μια τέτοια λύση, εμείς να το συζητήσουμε και να την προσφέρουμε, γι' αυτό το νομοθετήσαμε, γι' αυτό τη δημιουργήσαμε.
Ωραία. Να πούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά που είναι εκτός, μάλλον μακριά από τα κεντρικά σχολεία, λύκεια, γυμνάσια, τα δημοτικά είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω να ρωτήσω, γιατί πρόσφατα σας ακούσαμε για τα αθλητικά σχολεία. Είπατε ότι θα δημιουργηθούν 2 στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά. Αυτό θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Από το 26. Εγώ λέω για αρχή, ξέρετε, δεν είμαι θειασότης πολύ της λέξης θα, παρά μόνο εάν είναι κάτι πολύ κοντινό. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτό έχει δρομολογηθεί πολύ, θέλουμε να πάμε και να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές. Αθλητικά σχολεία υπήρχαν και παλιά. Τα αθλητικά σχολεία καταργήθηκαν ως έννοια στη χώρα μας εδώ και μία περίπου 15 ετία, αν δεν κάνω λάθος, λίγο λιγότερο. Αλλά δεν υπήρχαν με τον τρόπο που το λέμε εμείς. Τι διαφορετικό θα υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Πώς είπατε? Τι διαφορετικό θα γίνει? Παίζει μεγάλο ρόλο να έχεις διαφορετικές υποδομές, δηλαδή να παρέχεις πραγματικά υποδομές ενός αθλητικού κάμπους. Γι' αυτό και δεν είναι απλό πράγμα να πεις με το ονομάζω ένα σχολείο σε αθλητικό μόνο και μόνο με μια απόφαση. Πρέπει να πας να κάνεις μια επένδυση ουσιαστικά σε μια συγκεκριμένη υποδομή ή να δημιουργήσεις ένα δίκτυο του σχολείου με συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο αφορά ένα νέο μηχανισμό διακυβέρνησης αυτού του σχολείου, γιατί η λογική θα είναι ότι σε αυτό θα πάνε πολλοί αναδυόμενοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριές μας σε πάρα πολλά αθλήματα, για να μπορείς και με ψηφιακή διδασκαλία εξ αποστάσεως σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ βρίσκεσαι σε κάποιο πρωτάθλημα στο εξωτερικό, να συμμετάσχεις. Δηλαδή θα λειτουργήσουν σαν πρότυπα. Μιλάμε για πρότυπα αθλητικά σχολεία, λοιπόν, με πολύ καλές εγκαταστάσεις αθλητικές. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει μια υποδομή και μια μιλάμε για υποδομές και αναφερθήκαμε και λίγο πριν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που έχει να κάνει με τις σχολικές μονάδες. Θέλω να σας ρωτήσω πόσα χρήματα θα δοθούν για αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια κατανομή και πόσα θα έρθουν στην περιοχή μας. Και φαντάζομαι ότι το θέμα των δαπανών, των λειτουργικών δαπανών των σχολείων σας το έχουν θέσει. Κάθε χρόνο ακούμε και εμείς πολλά παράπονα ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για το πετρέλαιο. Θέλουν να κάνουμε την εξής εργασία. Βέβαια, εκεί υπάρχουν οι εργασίες γίνονται και από τους Δήμους, δεν κάνω λάθος, και την περιφέρεια. Ναι. Τα σχολεία ανήκουν στους Δήμους με βάση τον νόμο. Στους 332 Δήμους της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει χρηματοδότηση η οποία σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση για εμάς αυτό δεν ήταν απάντηση σε σχέση με την αποτύπωση ενός προβλήματος το οποίο βλέπαμε στο πεδίο διαρκώς. Έχουμε πάρα πολλές σχολικές μονάδες, έχουμε λίγο κάτω από 13.000 σχολικές μονάδες. Σε όλη την Ελλάδα, για όλες τις βαθμίδες. Για όλες τις βαθμίδες, δηλαδή μιλάμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Όλα μαζί είναι 12.800 σχολεία περίπου. 12.812 ήταν ο τελευταίος αριθμός που είδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα μέσα στο χρόνο και επειδή κάποια είναι πιο σημαντικά από το απλό καθημερινό πρόβλημα στο οποίο θα παρέμβει ένας Δήμος, αφιερώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια κάθε χρόνο κάποια από αυτά τα χρήματα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που ονοματίστηκε Μαριέτα Γιαννάκου να διοχετευτούν σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εγώ θα σας πω ειδικά σε εκείνα όπου μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε πολύ γρήγορα το σχολείο, δηλαδή τουαλέτες, βάψιμο, μονώσεις, να κάνουμε αλλαγές στο χώρο της τάξης. Όλα αυτά μαζί αποτυπώθηκαν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τώρα συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τους Δήμους για να γίνει αυτή η προτεραιοποίηση. Σε κάθε λοιπόν νομό της χώρας θα υπάρχουν παρεμβάσεις ξεκινώντας από φέτος. Η προτεραιοποίηση θα γίνει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και ποια είναι τα σχολεία τα οποία θα πάνε πρώτα σε αυτή την δύσκολη άσκηση. Απλώς να προσθέσω ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό μόνο. Ένα κομμάτι είναι αυτή η αρχική χρηματοδότηση των 250 εκατομμυρίων. Υπάρχει η πρόσθετη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ιστορικών, τα χρήματα τα οποία έρχονται από τις περιφέρειες στους Δήμους για χτίσιμο νέων σχολείων όπου χρειάζεται. Και υπάρχουν και ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές, οι οποίες θα μπουν και αυτές, θα ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Μία πολύ συμβολική περίπτωση είναι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα, όπου είναι 24 σχολεία, που είναι έτσι ένα μεγάλο και γνωστό συγκρότημα που έχει πάρα πολλές προκλήσεις κτηριολογικά, όπου εκεί ήδη έχει βρεθεί ιδιώτης χορηγός για να βοηθήσει ώστε του χρόνου το σχολείο να έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Πολύ σημαντικό να βοηθήσει και η κοινωνία ώστε τα σχολεία, 12.000 ο καθένα θα έχει και το δικό του πρόβλημα, τα δικά του θέματα, να πω εγώ. Απλώς κάποια είναι μεγαλύτερα από άλλα και πρέπει να γίνει ιεράρχηση των προβλημάτων.
Έρχεστε και στο Αμίντο σήμερα το μεσημέρι. Θα επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του Αμιντέου, που εμείς θέλουμε να γίνει δημόσια βιβλιοθήκη, κύριε Πιερακάκη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες προσλήψεις για να ανοίξει στο κοινό και να είναι χρήσιμη, να μην είναι ένα κλειστό κτίριο. Εδώ τι θα μάθουμε, τι θα ακούσουμε σήμερα? Θα γίνει δημόσια βιβλιοθήκη ως παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλόρινας και θα αναλάβουμε εμείς όλη αυτή την υποστήριξη την οποία μόλις περιγράψατε. Η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η δωρεά του Γιώργου Λιάννη των βιβλίων που έχει δώσει και συνολικά και πολλών άλλων, έτσι, υπάρχουν και πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, είναι κάτι που έχει συγκινήσει και τις τοπικές αρχές και όλους όσοι έδωσαν, αν θέλετε, αυτή την προτεραιότητα και στην ομάδα μου, στο γραφείο μου και σε μένα. Οπότε γι' αυτό το λόγο γενικώς στηρίζουμε το θεσμό των βιβλιοθηκών. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε αυξήσει φέτος και τη χρηματοδότηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχουμε δώσει έκτακτη χρηματοδότηση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλόρινας. Και γενικώς ο θεσμός των βιβλιοθηκών είναι ένας θεσμός που πιστεύουμε πολύ, που πιστεύω και εγώ πολύ. Ειδικά όταν η βιβλιοθήκη ανοίγει και δημιουργεί μια σειρά από γεγονότα, μια σειρά από εκδηλώσεις και γίνεται ένας πολιτιστικός πόλος. Επειδή αυτή είναι η φιλοδοξία της Βιβλιοθήκης Αμιντέου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο αγκαλιάσαμε αυτή την προοπτική. Τώρα μου θυμίζετε και τα δικά μου μαθητικά χρόνια, που εδώ στο Λέχοβο έχουμε μια αντίστοιχη βιβλιοθήκη και μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για τις εργασίες μας. Ήταν πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι οι μαθητές εκεί και να κάνουμε τις εργασίες σας. Ήταν έτσι μια συγκινητική ανάμνηση που μου ήρθε μόλις τώρα. Μιλήσατε λίγο πριν, κύριε Πιερακάκη, για τους διορισμούς, 10.000 διορισμούς επλέον φέτος. Θέλω να σας ρωτήσω για τον βοηθό δάσκαλο που ακούσαμε. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα βοηθάει τον δάσκαλο? Είναι μια συζήτηση που είναι ακόμη στην αρχή, στα σκαριά αυτό. Οπότε αυτό που μπορώ να σας πω είναι γενικώς ότι μας απασχολεί το ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να γίνεται η παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Επειδή έχουμε δώσει 20.000 πιστώσεις για το κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοιος αριθμός, αν θέλετε, ως προς την υποστήριξη της πολιτείας για αυτόν τον θεσμό. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον θεσμό. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα καλύτερα μοντέλα διεθνώς. Τα σκανδιναβικά μοντέλα είναι ένα παράδειγμα. Για το πώς θα πρέπει να αναπτύξουν αυτόν τον θεσμό σχολική αίθουσα. Και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο αυτό συμβαίνει στα περισσότερα δημοτικά σχολεία, π.χ. σε αυτές τις χώρες, είναι να υπάρχει ένας δεύτερος δάσκαλος. Ουσιαστικά δεν είναι βοηθός δάσκαλος, είναι ένας δεύτερος δάσκαλος που έχει και μια εξειδίκευση όμως ενδεχομένως σε παιδιά τα οποία έχουν αναπτυξιακές προκλήσεις, για να μπορέσει να βοηθήσει όμως και γενικά και τους πιο αδύναμους μαθητές ή οποιονδήποτε έχει ανάγκη για μια επεξήγηση, μια πρόσθετη αρρωγή. Αυτό είναι υπό εξέταση όμως, δεν είναι ακόμη κάτι το οποίο είναι όριμο προς ανακοίνωση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι πιστεύουμε βαθιά στο θεσμό παράλληλη στήριξη. Και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να τον στηρίξουμε περαιτέρω, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε εθνικό επίπεδο. Ωραία. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ συμπυκνωμένο σήμερα και θα πρέπει να ταξιδέψετε και στο Αμίντο, γιατί είστε στη Φλόρινα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, αναχωρώ τώρα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Αναχωρώ τώρα το ξενοδοχείο για τις πρώτες επισκέψεις στη Φλόρινα και μετά θα πάμε στο Αμίντο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσετε για να ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές μας στη Δυτική Μακεδονία. Και θα τα πούμε στο Αμίντο, μια και εμείς θα βρεθούμε και εκεί, για να καλύψουμε την επίσκεψή σας. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ.